σου με αφορμή το κουτάκι της καρδιάς, το πρώτο σου βιβλίο. Ήδη κυκλοφόρησε το κουτάκι της καρδιάς, το κουτάκι μου που είναι στα βιβλιοπωλεία σε όλη την Κύπρο και σε δύο βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας. Και σε ευχαριστώ, καλώς ήρθες Ανίνα όμως στο σπίτι μας, το πατρικό, εδώ μεγάλωσα. Ωραία. Πώς αποφάσισες να κάνεις τα χρονογραφήματα βιβλίο? Λοιπόν, τα χρονογραφήματα γράφονται ως μια ανάγκη της εφημερίδας Free Press, που είναι η μεταξέλιξη της μάχης και διανέμεται πλέον δωρεάν σε διάφορα σημεία σε όλη την Κύπρο. Μου ζήτησε λοιπόν ο αδελφός μου να καλύψω την ανάγκη του χρονογραφήματος. Αποφάσισα να προχωρήσω να γράψω κάποια χρονογραφήματα. Στην πορεία, όταν τα ανεβάζαμε στα site του ομίλου, είδαμε ότι υπάρχει μια απήχηση, ότι αρέσαν στους αναγνώστες μας και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της συλλογής να τα μαζέψουμε, να γίνει ένα βιβλιαράκι, το κουτάκι της καρδιάς. Και κάπως έτσι τέλος πάντων, απλά μικρά κομματάκια, είναι 500 λέξεις το καθένα γιατί η ανάγκη της εφημερίδας έτσι, αυτή ήταν. Η μητέρα μου είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης γιατί είναι ένας χαρακτήρας πολύ έντονος. Είναι σαν να ζεις σε παράσταση μαζί της, οπότε είναι πρωταγωνίστρια σε πάρα πολλά από τα χρονογραφήματά μου. Η καθημερινότητά μου, ο γείτονας, τα σκυλιά μου, το παιδί μου που έφυγε για σπουδές, τα πάντα, από παντού. Ποιο είναι αυτό που σε αγγίζει περισσότερο? Από τα 49 χρονογραφήματα, που 49 είναι συμβολικό λόγω ηλικίας. Εντάξει, γιατί πενταρίζουμε πια. Όλα με αγγίζουν. Την ώρα που τα γράφω, προφανώς έχει συμβεί κάτι που έχει ιντρικάρει το χρονογράφημα για να γραφτεί και είναι όλα δικά μου. Διαβάζοντας το βιβλίο θα καταλάβει κάποιος ότι κάποια είναι λίγο πιο προσωπικά. Δηλαδή υπάρχουν δύο που αναφέρονται στον πατέρα μου. Ημερολογιακά όταν τα γράφαμε ήταν το μνημόσυνο του, οπότε γράφω για τον πατέρα μου. Υπάρχει ένα που είναι για ένα κοριτσάκι που έδινε μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, το οποίο με αγγίζει πάρα πολύ. Υπάρχει άλλο για ένα γείτονά μου που εμάζευε τενεκεδάκια για να μεγαλώσει την εγγονή του. Όλα αυτά είναι πολύ δικά μου και θεωρώ πολύ ευαίσθητα κομμάτια. Πού βρίσκουμε το βιβλίο? Το βιβλίο αυτή τη στιγμή, εξ όσων με έχει ενημερώσει ο εκδότης μου, ο κύριος Ηλίας Επιφανίου, είναι σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Κύπρο. Αν πάτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο και δεν το βρείτε, μπορείτε να το παραγγείλετε. Και πόσο εξ όσων γνωρίζω, είναι και στο Πολιτεία, στην Οδό Ασκληπιού, στο κέντρο της Αθήνας, είναι ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο. Και στον Αθανάσιο Χριστάκη, να δεν κάνω λάθος, που είναι στην Υφοκράτους, για όσους γνωρίζουν την Αθήνα. Ιδιαίτερο είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου σου. Αχ, μάνα μου, το εξωφυλάκι, ναι. Λοιπόν, το εξώφυλλο το σχεδίασε ο κουμπάρος μου, ο φίλος της καρδιάς μου, ο Ξένιος ο Σημεωνίδης, χωρίς καν να το συζητήσουμε. Του είπα, θέλω να κάνουμε έναν εξώφυλλο, με ξέρει τόσο καλά ο Ξένιος, είναι αδελφός μου. Το σχεδίασε έτσι με πολύ αγάπη και ο ίδιος και θεωρώ ότι είναι πολύ πρωτότυπο και πολύ αντιπροσωπευτικό για αυτό που είμαι εγώ, για αυτό που είναι το βιβλίο. Σκέφτεσαι και δεύτερο βιβλίο? Κοίταξε, συνεχίζω και γράφω τα χρονογραφήματα στην εφημερίδα, τα οποία είναι εβδομαδιαία. Όταν θα μαζευτεί ένας αρκετός αριθμός ικανοποιητικός και θεωρίζω και εγώ ότι συνεχίζουν να αρέσουν στον κόσμο και αν συνεχίζει να υπάρχει και το ενδιαφέρον εκ μέρους του εκδότη βεβαίως, ναι, θα με ενδιέφερε. Αλλά εξαρτάται. Πρέπει να δούμε πώς πάει το πράγμα. Θέλω πολύ να ασχοληθώ με τις εκδόσεις. Να περιμένουμε και ένα βιβλίο για τον πατέρα σου? Η ιστορία του πατέρα μου δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορώ να γράψω εύκολα εγώ ίδια. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ μελέτη, θα πρέπει να εμπλακούν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, φαντάζομαι, ιστορικοί ερευνητές. Θέλω να ακουστεί η αλήθεια για τον πατέρα μου, όχι μόνο τα καλά, αλλά και τα κακά. Και θέλω να βγει μια δουλειά πολύ πολύ σοβαρή. Άρα, ναι, είναι στόχος ένα βιβλίο για τον Νίκο τον Σάμψον, εκ μέρους της οικογένειας, όμως δεν θέλω να είναι μια δουλειά στο πόδι. Θέλω να είναι κάτι πολύ ολοκληρωμένο για να μείνει για τις επόμενες γενιές και να μείνει και για τα παιδιά μου. Γιατί θέλω να ξέρουν την αλήθεια για τον παππού μου, τα παιδιά μου. Ο στόχος αυτός ήταν με αφορμή το φάκελο της Κύπρου που άνοιξε? Σήμερα παραδόθηκε εμείς στα μέσα. Κοίταξε, η ιστορία του φάκελου, για το φάκελο της Κύπρου εμάς είναι βίωμα μας. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με την
με το αίτημα και την απέτηση να θέλεις να ανοίξει επιτέλους αυτός ο φάκελος. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι συγκυρίες είναι έτσι και μιλούμε σήμερα ενώ υπάρχει εξέλιξη με, με τους τέσσερις τόμους που έχουν παραδοθεί από την Ελληνική Βουλή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακουστεί η αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το οφείλουν στον κυπριακό λαό, στον ελληνικό κυπριακό λαό. Θα ήθελες να μοιράσεις μαζί μας κάποιες εικόνες από τον πατέρα σου με τη μητέρα σου? Εντάξει, πολύ προσωπικά. Στιγμές που άγγιξαν την δική σου την καρδιά. Σε σχέση με τον παπά μου, με τον πατέρα μου. Εντάξει, δεν έχω ζήσει πάρα πολύ με τον παπά μου, με τον Νίκο τον Σάμψον, γιατί όταν ο Νίκος Σάμψον πήγε φυλακή, εγώ ήμουν 6 χρονών. Όταν γύρισε από την αυτοεξορία που του επέβαλαν, αν θέλεις, μάλλον όχι αυτοεξορία, μια περίεργη ιστορία. Ήμουν ήδη 24 χρονών. Είναι μια μεγάλη περίοδος χαμένη, αν θέλεις. Έχω πολλές τρυφερές στιγμές. Σίγουρα δεν έχω στιγμές καθημερινότητας μαζί του. Βεβαίως, πολύ έντονη ήταν η στιγμή της πρώτης επίσκεψης στη φυλακή. Ή πολύ έντονη ήταν η στιγμή που τον συνάντησα μετά από 10 χρόνια. Αλλά είναι στιγμές πολύ προσωπικές που δυσκολεύομαι να τις εκφράσω έτσι απλά και σήμερα, ας πούμε. Κάποια άλλη στιγμή. Να επιστρέψουμε στο βιβλίο σου. Βέβαια. Που γράφεις το βιογραφικό σου σημείωμα ότι λατρεύεις τα ζώα. Α, ναι, είμαι πολύ με τα ζώα, είμαι τρελή. Μαζεύω όλα τα ζώα της περιοχής. Έχω αυτή τη στιγμή νομίζω 13 σκύλους. Όπως ξέρουν όλος ο κόσμος που με γνωρίζει, νομίζω το ξέρεις και εσύ ίδια που φέρνεις τα παιδιά σου στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου στη Φάρμα. Ότι έχω πάντα σκύλους. Έχω καμιά 40 γάτους. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να με βοηθήσει ο Θεός να φτιάξω ένα χώρο. Και να ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Ναι, τα ζώα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Θα ανοίξουμε το δικό σου κουτάκι της καρδιάς. Μα. Τι έχει μέσα? Κοίταξε, έχει αγάπη. Αγαπώ τα παιδιά μου, εννοείται, όπως κάθε μάνα. Τους φίλους μου πάρα πολύ, μέσα στην καρδιά μου. Τους γονείς μου, τον αδελφό μου. Το χορό που αγαπώ πάρα πολύ το χορό. Μου αρέσει να γράφω. Πάντα ήταν το γράψιμο μια διέξοδος για μένα και πάντα είναι μέσα στην καρδιά μου και πάντα γράφω από καρδιά. Σωστή. Όμως γράφω με την καρδιά μου, όπως νιώθω τα πράγματα. Και αυτό είναι και η ψυχανάλυση δική μου. Μέσα στην καρδούλα μου λοιπόν είναι και το γράψιμο. Ένα δικό σου μότο? Δεν τα παρατάμε ποτέ. Πάντα κοιτάμε μπροστά. Never give up. Και πάντα, ξέρεις κάτι, Ανίτα, είμαι άνθρωπος που θέλω να βοηθώ πάρα πολύ τον κόσμο. Θέλω να βοηθώ κάθε μέρα. Όποιος έχει πρόβλημα, θέλω να μπορώ να βρίσκω τρόπο να τον βοηθώ. Άρα, για να μπορώ να το κάνω, είναι you never give up. Γιατί σε έναν τόπο σαν την Κύπρο, που κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και να μπορούν να τα απολαμβάνουν οι πάντες, ξέρεις, πρέπει να παρακαλέσεις πάρα πολύ και να, εντός εισαγωγικών, να κλείψεις πάρα πολύ για να πάρει ένας άνθρωπος που το δικαιούται, ας πούμε, το ε-ε-ε. Και θα έρθει σε μένα, γιατί λόγω του Σωτήρη, λόγω της οικογένειας, πάντα είμαστε, θέλουμε να βοηθούμε, θα φτάσει σε μένα, θα τον βοηθήσω με όλη μου την καρδιά. Πολλές φορές βρίσκεις πόρτες κλειστές. You never give up. You have to go on all the way μέχρι να πετύχεις, συγγνώμη για το αγγλικό, μέχρι να πετύχεις το σκοπό σου που είναι να βοηθήσεις τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Μένα αυτό μου δίνει τεράστια ικανοποίηση ως άνθρωπο. Θέλω να βοηθώ αυτό. Τα έσοδα από τα βιβλία σου, πού θα πάνε? Δηλαδή το δικό μου μέρος από τις πωλήσεις, το βιβλίο που πωλείται 12 ευρώ, το δικό μου μερίδιο, αποφάσισα να το προσφέρω στην πρωτοβουλία του Λουκάτου Φουρλά. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τα παιδιά και τις οικογένειες των παιδιών αυτών που βρίσκονται στο παιδονκολογικό του Μακάρι νοσοκομείου και παλεύουν με τον καρκίνο. Η πρωτοβουλία του Λουκά λέγεται We Are One. Μέσα από την δική του προσωπική ιστορία, αποφάσισε ο Λουκάς ότι θέλει, τάχθηκε μάλλον, αν θέλεις, να βοηθά αυτά τα παιδιά. Γιατί κανένα παιδάκι δεν πρέπει να παλεύει μόνο του με τον καρκίνο. Και το βρίσκω τόσο συγκινητικό και τόσο
ανάγκη δική μου να βοηθήσω, έστω και με αυτόν τον μικρό τρόπο, μακάρι να είχα πόρους να βοηθήσω περισσότερο, εγώ βρήκα αυτή τη διέξοδο, αυτόν τον τρόπο για να βοηθήσω και κάθε έκδοση που θα κάνω, αν προχωρήσω, θα έχει πίσω πάντα ένα τέτοιο είδος φιλανθρωπικού ή δεν ξέρω, δεν το λέω, θέλω να το πω φιλανθρωπικό. Βοηθάμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που παλεύουν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω και πριν κλείσουμε να είδαμε ότι σε αυτή τη φάση συλλέγω φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδια από τη μητέρα μου, γιατί η επόμενη έκδοση θα αφορά μια βιογραφία της Βέρας της Σάμψον και ως προσωπικότητα και ως για τη δική της ζωή και ως σύζυγος του Νίκου του Σάμψον τις δύσκολες εκείνες μέρες πριν το πραξικόπημα, κατά τη διάρκεια του πραξικόπηματος, εισβολή. Έχει ζήσει όλη την ιστορία της Κύπρου η συγκεκριμένη γυναίκα. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα που μέχρι τώρα κρατούσε για τον εαυτό της και την πείσαμε ότι ήρθε ο καιρός και να τα βάλει κάτω στο χαρτί, το οφείλει και στα εγγόνια της και σε εμάς και στην ίδια. Ναι. Οπότε να περιμένουμε ένα βιβλίο που αφορά τη ζωή της μητέρας μου, νομίζω κοντά στο καλοκαίρι. Ωραία. Ελπίζω γι' αυτό να πάει καλά. Ευχαριστώ, Μίνα. Εγώ σε ευχαριστώ μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.